Η Ριζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, υπό τη μορφή την οποία συζητείται αυτή τη στιγμή, θα επιφέρει μια ρατσιστική λύση. Διότι θα διαχωρίσει τον λαό μας βάσει εθνοτικής και θρησκευτικής καταγωγής. Θα δικαιώσουμε από τη στιγμή που θα επιτρέψουμε τη δημιουργία τουρκοκυπριακού κρατηδίου τα τετελεσμένα της εισβολής και της κατοχής. Θα πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα ΝΑΤΟ παγκόσμιων η οποία θέλει να καλείται δημοκρατία και θα δώσει το δικαίωμα στο 17% να εκλέγει πρόεδρον του κράτους. Θα πρωτοτυπήσουμε και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, τόσο ο Δημοκρατικός Συναγερμός, όσο και το ΑΓΕΛ, αλλά και ο κεντρός χώρος, έχουν κυβερνήσει και συγκυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Έχουν εφαρμόσει αυτές τις τακτικές και αυτές τις πολιτικές για επίλυση του Κυπριακού και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κανένα θετικό αποτέλεσμα. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα γιατί βαδίζουμε σε λάθος δρόμο? Μήπως τα δεδομένα από το 1974 είναι διαφορετικά? Μήπως η Τουρκία είναι ακόμα πιο επιθετική από τότε και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά? Εμείς λοιπόν γι' αυτό να απορρίπτουμε συνολικά τη λύση της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και όχι αποσπασματικά. Άλλωστε, από το 2004 και το σχέδιο ΑΝΑΝ, ο λαός μας απάντησε με ένα ξεκάθαρο όχι. Και έπρεπε η πολιτική ηγεσία, λαμβάνοντας αυτό το δεδομένο, να προσφύγει στους διεθνούς οργανισμούς και να ζητήσει αλλαγή πορεία στο Κυπριακό. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Ο επόμενος πρόεδρος και ο εκάστοτε πρόεδρος αυτού του κράτους οφείλει πρώτα και πάνω απ' όλα να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του λαού του και όχι του κάθε ξένου ή της Τουρκίας ή κάποιου άλλου διεθνούς οργανισμού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρήστο.